Οι δικές μας λέξεις είναι τόσο μικρές, τόσο ανήμπορες για να χωρέσουν το δικό του μεγαλείο. Δεν είναι μόνο το λογοτεχνικό ταλέντο που σε καθελώνει, είναι η μαστοριά με την οποία ο χρόνος μίσος αντίκρισε το θάνατο κατάματα και απλά το χαμογέλασε. Και ο θάνατος κόλωσε μπροστά στην ανυπέρβλητη ομορφιά της ψυχής του Χρόνη και τον άφησε να ζήσει. Και εκείνος το έβαλε πείσμα να μην επιτρέψει σε καμιά από τις στιγμές της ζωής του που ακολούθησαν να φύγουν αφρόντιστες. Και ξέρεις γιατί? Γιατί εμείς οι μαλάκες, όπως λέει ο ίδιος, αντί να κλαίμε το δειλινό γιατί χάθηκε άλλη μια μέρα από τη ζωή μας, χαιρόμαστε. Ξέρεις γιατί? Γιατί η μέρα μας είναι φορτωμένη με οδύνη, αντί να είναι μια περιπέτεια, μια σύγκρουση με τα όρια της ελευθερίας μας. Την καταντήσαμε ένα καθημερινό, χωρίς καμιά ελπίδα ανάσταση θάνατο, διότι αυτός είναι ο θάνατος. Ο άλλος, όταν γεράσουμε σε αρμονία και ελευθερία με τον εαυτό μας, όταν δηλαδή παραμείνουμε εμείς, δεν είναι θάνατος, είναι μετάβαση. Είναι διάσπαση σε μύριες άλλες ζωές. Συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων, ο Χρόνης Μίσος, από τα ωραιότερα που έχουν γραφτεί ποτέ. Έχει σιωπήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς, είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου που εκδόθηκε το 1985. Τρία χρόνια αργότερα ήρθε το μυθικό Χαμογέλα Αρέτη σου ζητάνε, και λίγο αργότερα το 1991 εκδόθηκε το τρίτο του βιβλίο με τίτλο Τα κεραμίδια στάζουν, για να ολοκληρωθεί το συγγραφικό του έργο πριν από την έρεξη της σιωπής του με το βιβλίο Το κλειδί είναι κάτω από το γεράνι. Αυτόν τον καιρό ο Χρόνης ετοιμάζει το νέο του βιβλίο. Ο Χρόνης ο Μίσος μας έκανε την τιμή να μιλήσει στο Ράδιο 9 και στην εκπομπή Εχμερά Αντικείμενα με τον Χρήστο Λογαρίδη και τον Βασίλη Μπόνιο. Σήμερα στον ήχο είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Έλληνα Αντωνάκα, στις ειδήσεις η Χαρά Λιμονή. Πριν να ακούσουμε τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο, τον μοναδικό αυτόν Έλληνα, την εξομολογησή του, τον Χρόνη το Μίσο, ο φίλος μου ο Χρήστο Λογαρίδης έχει να κάνει μια παρατήρηση για τον Χρήστο Παπουτσί. Νομίζω ότι δεν θα το δώσουμε τα εύσημα, γιατί είναι ο μόνος υπουργός αυτή τη στιγμή που παράγει έργο. Δηλαδή, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν καθόλου λεφτά, ούτε για βιβλία, ούτε για σχολεία, οι δάσκαλοι θα πρέπει να 600 ευρώ και εκεί φαίνεται ο πολιτισμός ενός κράτους στην παιδεία του, ο κ. Παπουτσής παράγει πραγματικά έργο. Μαθαίνουμε ότι θα πάρει άλλους 500 ματατζίδες, δεν φτάνουν αυτοί, θέλουμε κι άλλους, έχει να τους πληρώνει, χημικά απεριόριστα, όσα θέλουμε δηλαδή, και να του πούμε μπράβο. Δηλαδή, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, είναι τόσο δημοκράτης που πλέον, ας πούμε, δεν χτυπάει μόνο, ας πούμε, ξέρω, τους κουκουλοφόρους και όλα αυτά που δικήτουν και αυτοί, δηλαδή μεταξύ τους πλακώνους στο ξύλο. Παράγει τον κόσμο. Γυναίκες, δημοσιογράφους, φωτογράφους. Δηλαδή, θέλω να πω, παράγει έργο. Είναι, το από, αναγνωρίσουμε. Από πρόεδρος της ΕΦΕ, Χρήστο, μεταβλήθηκε σε συνταγματάρχη του Παπανδρέου. Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι επαναστάτες καταλήγουν φασιστόμουτρα. Το έχει αποδείξει η ιστορία. Μάλλον επειδή θέλουν να είναι αυτή η θέση των δικτατόρων, κάνουν επαναστάσεις για να γίνουν δικτάτορες στη θέση του δικτάτορα. Ας ακούσουμε λοιπόν, φίλε, τον υπέροχο Χρόνη Μίσο. Που πάνω κάτω φαντάζομαι ότι. Τα ίδια λέει ο άνθρωπος. Κάτω από τα όρια της φτώχειας, φαντάζεσαι την κάθε μονάδα χωριστά. Το κάθε σπιτάκι, ας πούμε, με τα παιδιά του, τα αυτά του, τα προβλήματα, τα δράματα. Μιλάμε για δημοκρατία, τάχα μου και τούτο και τ' άλλο, και τρώγανε γιαούρτι και φωνάζουν για τους θεσμούς. Και ρωτάει ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας? Ποιο είναι? Ένας άνθρωπος που γεννείται να έχει τη δυνατότητα να επιζήσει, να δημιουργήσει μέσα σε αυτή την κοινωνία. Δημοκρατικό δικαίωμα δεν είναι το δικαίωμα στη δουλειά? Δημοκρατικό δικαίωμα δεν είναι το δικαίωμα στη δημιουργία? Δημοκρατικό δικαίωμα δεν είναι το δικαίωμα στην εξασφάλιση των παιδιών σου για ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, ας πούμε, κλπ? Πού είναι αυτά τα? Τι είναι τελικά? Τι έχει από τη δημοκρατία η Βουλή με τους 300 μαλάκες και το να πηγαίνεις κάθε 4 χρόνια να πουλάει την ψήφο του άλλος, ας πούμε, πάει και διοριστώ το γιο του? Μιλάμε για δημοκρατία, τάχα μου και τούτο και τ' άλλο, και τρώγανε γιαούρτι και φωνάζουν για τους θεσμούς. Και ρωτάει ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό στοιχείο της δημοκρατίας? Ποιο είναι? Ένας άνθρωπος που γεννείται να έχει τη δυνατότητα να επιζήσει, να δημιουργήσει μέσα σε αυτή την κοινωνία. Δημοκρατικό δικαίωμα δεν είναι το δικαίωμα στη δουλειά? Δημοκρατικό δικαίωμα δεν είναι το δικαίωμα στη δημιουργία? Δημοκρατικό δικαίωμα δεν είναι το δικαίωμα στην εξασφάλιση των παιδιών σου για ένα μέλλον με αξιοπρέπεια, ας πούμε, κλπ? Πού είναι αυτά τα?
Τι είναι τελικά, τι έχει από μια από τη δημοκρατία η Βουλή με τους 300 μαλάκες και το να πηγαίνεις κάθε 4 χρόνια να πουλάει την ψήφο του άλλος, ας πούμε, πάει και διοριστώ το γιο του. Στο νου μου αυτό το καιρό μου έρχονται κάτι στίχοι από ένα τραγούδι, νομίζω από τους αγώνες εναντίον του Όθωνα, ας πούμε. Αλλά που το τραγουδούσαμε και εμείς στην κατοχή, στην αντίσταση. Θυμάμαι τους πρώτους στίχους, οι οποίοι είναι εξαιρετικά επίκαιροι. Έως πότε η ξένη ακρίδα, έως πότε εχθρός βαβαρός, θα δουλώνει τη δόλια πατρίδα, εγερθείτε αδέρφια καιρός. Φυσικά είναι διαχρονική, είναι συγκινητικά διαχρονική, κύριε Μίσο. Απλά την έγερση δεν βλέπω. Μπράβο. Πολύ παθητικότητα βλέπω στον κόσμο. Φόβος και άφημα, ένα βούλιαγμα στον καναπέ. Κάπως μας κατάτησε. Κοίτα να δεις ρε, Βασίλης είμαι, ο Βασίλης. Κοίτα ρε Βασιλάκη. Με αυτός ο έρμος ο λαός δεν πέρασε και ποτέ μια ήσυχη περίοδο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα εκτός από τις χώρες, ας πούμε, της Αφρικής, Λατινικής Αμερικής, που να είχε δικτακτορίες, πολέμους, κατά εμφύλιους και τα αρέστα κλπ. Φοβάται ο κόσμος. Τι θα βγει, ποια είναι η επόμενη μέρα. Ένα από τα στοιχεία που κάθεται, ας πούμε, και δεν αντιδρά, νομίζω ότι είναι και αυτό. Φοβάται. Και από την άλλη, δεν υπάρχει μια ελκυστική πρόταση για την επόμενη μέρα. Είμαστε δυο, είμαστε δυο. Εγώ πιστεύω ότι φοβάται ένα πράγμα πιο πολύ απ' όλα. Το σοκ της έλλειψης του χρήματος, γιατί μας κάνουν καταναλωτές. Ίσως είναι σωστό, αλλά αναφέρεται γενικότερα στην ουσία και στο επίπεδο του πολιτισμού μας. Δηλαδή, όταν ζούμε σε μια κοινωνία η οποία στηρίζεται στην απόκτηση του μέγιστου κέρδους και της εισόρευσης του πλούτου, είναι λογικό, λέτε. Τι περιμένεις, τι ψάχνουμε. Και εμένα εκεί είναι οι ενστάσεις. Οι κρίσεις αυτές που συμβαίνουν, καταρχήν έχουμε μια εξέλιξη του καπιταλισμού που δεν ξέρω, ας πούμε, πόσα κόμματα την έχουν πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, περάσαμε από τον καπιταλισμό στο χρηματιστηριακό ιμπεριαλισμό. Αυτή η συμμορία που λέγεται πιστωτικά ιδρύματα και αγορές που χτυπάνε χώρες ολόκληρες, ας πούμε, τις χρεοκοπούν και τις ληστεύουν, κατάλαβες, τώρα, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, να ανατρέψουμε αυτή την ιστορία κατά μέτωπο. Κυριαρχούν με τους οικονομικούς δολοφόνους, με τούτο, με τ' άλλο, με τα χαρτιά, να πούμε. Έβλεπα προτές ένα ντοκιματέρ, να πούμε, και παίζονται πούστιδες πόκερ με τις ζωές μας, να πούμε, καταλαβαίνεις. Πόκερ, κανονικό, ας πούμε, εκεί θα πάνε αυτά τα χαρτιά, εκεί θα τσιμπήσουν αυτό, εκεί θα κάνουμε εκείνο, θα στρίψουμε μετά από εδώ, θα κάνουμε το άλλο, ας πούμε και λοιπά. Θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν αν δεν υπήρχαν από εδώ μέσα εφιάλτες και προδότες. Αν δεν είχαν εδώ στη χώρα μας ανθρώπους δικούς τους, τις ηγεσίες εννοώ, τη συγκεκριμένη ηγεσία, την τωρινή. Αν δεν είχαν εδώ μέσα τους ανθρώπους τους. Αναφεσβήτητα όχι. Αναφεσβήτητα όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια υποτιθέμενη, ας πούμε, ελληνική ηγεσία, η οποία έχει χάσει όχι μόνο για την αξιοπρέπειά της και το βρακί της ακόμα. Καταλαβαίνεις. Δεν μπόρεσε, εντάξει. Μας πήγανε εκεί που μας πήγανε. Εσταθείτε ρε σε ένα ύψος, να πούμε, χτυπήστε λίγο.
ας πούμε το αυτό και πες κάτσε ρε μάγκα, εντάξει. Ας. Να ξαναγυρίσουμε στη γη μας, πάρτε τα βουνά. Το σύστημα από τους ανθρώπους λειτουργεί. Αν το εγκαταλείψουν οι άνθρωποι, σας ποιο σύστημα θα είναι, τα ντουβάγια. Να γυρίσουμε σε μικρές κοινότητες. Έχουμε την τεχνολογία που την πληρώσαμε πανάκριβα. Έχουμε μια χώρα η οποία είναι ευλογία Θεός. Παράγει τα πάντα σε εξαιρετικές ποιότητες. Η γη της, το κλίμα της, ο αέρας της, τα αρχαία μας, η ιστορία μας, οι ακτές μας κλπ. Οι άνθρωποι θέλουν αγαθά, δεν θέλουν προϊόντα. Μπορούμε λοιπόν εμείς να επιστρέψουμε στα αγαθά. Να ξανανταμώσουμε σαν άνθρωποι. Να κοιταχτούμε στα μάτια, να οραματιστούμε μαζί. Θα μου πεις αυτό, θυμίζει λίγο το παραμύθι της κοκκινοσκουφίτσας μέσα στην συγκυριαρχία των συμμοριών, ας πούμε, που συντελείται αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη μικρή γειτονιά πια που έγινε ο πλανήτης.